πείτε μας λίγα πράγματα για το επάγγελμά σας. Για τη σκηνοθεσία στο ντοκιμαντέρ, γενικότερα για τη σκηνοθεσία. Η σκηνοθεσία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα. Μπορώ να σου πω ότι δεν είναι και επάγγελμα. Δηλαδή, η σκηνοθεσία είναι ουσιαστικά ένα είδος να ζεις τα πράγματα και να βιώνεις τα πράγματα και τη ζωή. Σαν επάγγελμα, έχει τις δυσκολίες της. Τις δυσκολίες του. Την έννοια του ότι πρέπει να είσαι πάντα σε μια εγρήγορση για να μπορείς να βλέπεις και να αρπάζεις αυτό που συμβαίνει μπροστά σου. Έχετε σπουδάσει. Ναι, έχω σπουδάσει. Έχω σπουδάσει κινηματογράφο στη σχολή Σταυράκου και στην Ιταλία. Πείτε μας, γιατί σας αρέσει αυτό που κάνετε. Γιατί μου αρέσει να κάνω ντοκιμαντέρ. Αρέσει να κάνω ντοκιμαντέρ γιατί αυτό με βάζει σε μία διαδικασία συνεχούς ζωής. Με βάζει δηλαδή στο να βιώνω κάθε στιγμή μέσα σε μία κατάσταση που νιώθω ότι υπάρχει. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον να παρατηρείς, να βλέπεις γύρω σου, τι συμβαίνει γύρω σου, να αισθάνεσαι, να μυρίζεις αυτό που σας έλεγα και πριν. Αισθήσεις, να ακούς, να μπαίνεις σε μία διαδικασία που τη βιώνεις και μπορείς να καταλάβεις αυτό που είναι πιο πέρα από το προφανές. Και το ενδιαφέρον ακόμα όταν κανείς ασχολείται με το ντοκιμαντέρ, τι κάνει ταινίες ντοκιμαντέρ, είναι το ότι μπορεί να καταλάβει πράγματα για τον ίδιο του τον εαυτό. Να κάνει συνδέσεις με οτιδήποτε υπάρχει απέναντί του και να μπορέσει να καταλάβει το βαθύτερό του αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι μια διαδικασία πολύ σημαντική με το ντοκιμαντέρ. Έχετε ξανασυνεργαστεί με παιδιά. Ναι. Πώς σας φαίνεται η εμπειρία σας αυτό? Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Είναι συνταρακτική σχεδόν, γιατί καταρχάς θα σου πω το εξής απλό. Ξαναθυμάμαι τον εαυτό μου σαν παιδί. Είδες που σου λέω ότι το ντοκιμαντέρ έχει να κάνει με το να γνωρίζουμε και το δικό μας εαυτό μέσα από όλα αυτά που βλέπουμε μπροστά μας. Ξαναθυμάμαι λοιπόν τον εαυτό μου όταν ήμουν παιδί και προσπαθώ να καταλάβω. Να ξαναθυμηθώ και να καταλάβω αυτό που αισθανόμουν τότε. Και άρα αυτό μου βοηθάει μήπως και τώρα καταλάβω λίγο και τα παιδιά. Σχετικά με το φεστιβάλ μας, έχετε ξαναέρθει, πώς σας φαίνεται? Έχω ξαναέρθει, ήμουν και πέρυσι εδώ που έκανα ένα σεμινάριο ντοκιμαντέρ πάλι στην Αμαλιάδα. Και να σου πω την εμπειρία μου από αυτό το φεστιβάλ είναι από τα πιο γλυκά φεστιβάλ. Είναι τόσο ωραία η ατμόσφαιρα, τόσο φιλική, τόσο οικία, τόσο ανθρώπινη. Που αυτό το κάνει πέρα από όλο το άλλο έργο που παράγει σαν φεστιβάλ, αυτό το κάνει να νιώθει καλά, να περνά καλά. Τώρα σχετικά με εσάς, τι έχετε στα σκάρια, δηλαδή τι σχεδιάζετε? Τι έχω στα σκάρια, τι θέλω να κάνω τώρα. Τώρα είμαι, μπαίνω στο μοντάζ για μια ταινία ντοκιμαντέρ που έχω κάνει για να είναι ένα αρχαιολόγο, αρτεφάνιδε πια, που έχει σκάψει στην Κρήτη, στην Μινωική Κρήτη. Κάνω μια ταινία για αυτόν τον αρχαιολόγο, τον Γιάννη τον Σαγκελαράκη, και είναι μια ματιά πιο πολύ, όχι τόσο, δεν είναι μια βιογραφία ακριβώς, όσο μια ματιά πάνω στα ίχνη, πάνω στον χρόνο. Θα ταξιδέψετε εκεί, δηλαδή, στην Κρήτη. Έχω κάνει ήδη τα γυρίσματα, έχω πάει στην Κρήτη. Τώρα θα πω στο μοντάζ, δηλαδή όλο αυτό το. Αυτό ήταν μια περιπέτεια πολλών χρόνων. Τα γυρίσματα πήγα αρκετές φορές και μάζεψα υλικό. Τώρα μπαίνω στη διαδικασία του μοντάζ.